Καλησπέρα και από μένα σε όλες και όλους. Χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη των μαζικών φορέων. Κυρίως χαιρετίζουμε την αγωνιστική διάθεση και την αποφασιστικότητα να αναμετρηθείτε με αυτό τον οδοστρωτήρα στις δομές ψυχικής υγείας, αλλά βέβαια και στις δομές της απεξάρτησης. Είμαστε σήμερα εδώ για να αντιμετωπίσουμε και να αναμετρηθούμε με ένα ακόμα κρίκο στην αντιλαϊκή πολιτική, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχετε να πατήσει τους προηγούμενους, που αν θέλαμε να του βάλουμε ένα τίτλο, λέει η κυβέρνηση ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η πραγματικότητα είναι ότι είναι ολοκλήρωση ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος φτιαγμένου με τα πιο αντιδραστικά υλικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λογαριάζει ακόμα και την πρόληψη, την απεξάρτηση, την κοινωνική επανένταξη. Αυτό που λογαριάζει ακόμα και την προαγωγή και την υπεράσπιση της ψυχικής υγείας με τη λογική του κόστους για το κράτος και του ωφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί όλοι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα έχουμε δει τι σημαίνουν οι συνέπειες των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων δίνοντας πακτολό χρημάτων σε διάφορους ιδιώτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις με ευρωπαϊκά προγράμματα με ημερομηνία λήξης. Όμως οι ζωές και οι ανάγκες μας δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Τώρα χρειάζεται να καλυφθούν ολόκληρα. Και τα λέμε αυτά γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε την εξής πραγματικότητα. Απ' τη μία έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την αποφασιστικότητα να προχωρήσει κάθε αντιλαϊκή μεταρρύθμιση ανάμεσά της και αυτό το έκτρωμα για το οποίο συζητάμε. Που δείχνει ότι παίρνει εντολές από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, από τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάνε για ματωμένα πλεονάσματα και για όλα τα υπόλοιπα που ζούμε στην καθημερινότητά μας. Απ' την άλλη όμως είναι η σημερινή σύσκεψη. Αυτή η σύσκεψη που δείχνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε εμπόδια σε όλο αυτό το σχέδιο που υπάρχει. Απ' τη μία είναι η πραγματικότητα να καλλιεργείται η μυρολακτρία, το τίποτα δεν γίνεται, οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα. Απ' την άλλη όμως είναι η δική σας αποφασιστικότητα, η δικιά μας αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα των δομών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, της πρόληψης, όπως άλλωστε κάνανε και άλλα σωματεία σε άλλους χώρους. Γιατί την ίδια στιγμή που κάποιοι λένε δεν βγαίνει τίποτα, την ίδια στιγμή, 4,5 χρόνια, οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ έχουν κουρελιάσει τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας. Μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αντίπαλο, σήμερα εκφράστε ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης σε κόσμο που χάνει τα σπίτια του με βάση το αντιλαϊκό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, που παίρνει τα σπίτια του Κοσμάκη, τα φαντς και τα κοράκια, όπως είναι το σπίτι της Διονυσίας που σήμερα θα ξαναβρεθούμε πάλι στο πλευρό της. Όπως είναι σήμερα το πρωί στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα. Όπως ήταν σήμερα το πρωί η κινητοποίηση που οργανώναμε και βάλαμε εμπόδιο στο να πάρουν το σπίτι μιας οικογένειας που έχει παιδί με αυτισμό και τόσα ακόμα παραδείγματα. Εμείς λοιπόν συναδέλφες και συνάδελφοι, έτσι σας νιώθω γιατί έχω περάσει και με την πρακτική μου από όλες τις δομές ως κοινωνική λειτουργός, ως σπουδάστρια δηλαδή, είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας ότι πραγματικά θα στηρίξουμε όλους αυτούς τους αγώνες γιατί θέλουμε ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις και διεκδικούμε ως ΚΚΕ μαζί σας υψηλού επίπεδου δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, πρόληψης, απεξάρτησης, κοινωνικής επανένταξης, γιατί θα κλείσω με ένα σχόλιο που γράφτηκε στη δημόσια διαβούλευση από έναν εκπαιδευτικό ή έλεγε στη δημόσια διαβούλευση.
Εγώ στηρίχθηκα πάρα πολύ στο κέντρο πρόληψης της περιοχής μου. Έχει στηρίξει ολόκληρα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τον ίδιο το μαθητικό πληθυσμό. Και αυτό που πάει να περάσει τώρα είναι πραγματικά ένα έγκλημα. Λοιπόν, εξαρτάται και από όλους μας να τους βάλουμε πόδια με όλες τις μορφές και την Παρασκευή εδώ που μας κάλεσε στο Σωματείο και στις άλλες πρωτοβουλίες που μας καλέσανε, αλλά και την Τρίτη στην απεργία, ναι, να τους βάλουμε πόδια να μην κατατεθεί αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο.